τιμή που σήμερα βρίσκεται κοντά μας ο Υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Μας είπε, μας μετέφερε κάποια πράγματα τα οποία για την ανάπτυξη του τόπου μας, για τους Δήμους, τα οποία ήταν πάρα πολύ ευχάριστα. Βέβαια, ο χρόνος και η επίσκεψή του οφείλεται, είναι θυμοτυπική, ήρθε για την κοπή της πίτας της ΟΝΕΔ. Λίγο χρόνο το οποίο είχαμε και μιλήσαμε, μας διαβεβαίωσε για πάρα πολλά του και αυτό, για πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι να εξελίξει. Και βέβαια, οφείλω να πω ότι και του έχουμε εμπιστοσύνη, γιατί από την πρώτη στιγμή που το γνώρισε στην Καλαμάτα για πολύ λίγη ώρα, ο λιγόλεπτο μια συνάντηση, του είπα κάτι πρώτη φορά και αμέσως ανταποκρίθηκε. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο με αγάπη, με ενδιαφέρον για τον τόπο μας και πιστεύω για κάθε τόπο, για κάθε δήμο. Λοιπόν, οπότε δεν έχω να πω τίποτα άλλο, τον καλωσορίζω, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον ευχαριστούμε όλοι μας πάρα πολύ και όπως είπα και στον κύριο Υπουργό, θα είναι χαρά και τιμή να τον ξαναδεχτούμε σε μια εκδήλωση την οποία θα οργανώσουμε, να είναι κοντά μας, να τον έχουμε αρκετή, πιο πολλή ώρα, να μπορέσουμε να θέσουμε και κάποια προβλήματα του τόπου μας. Πάντως, υποσχέθηκε ότι θα ανταποκριθεί σε ό,τι χρειαστεί η Τριφυλία, θα είναι δίπλα μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το καλωσόρισμα. Οφείλω να εξηγήσω σε όλους ότι πράγματι ήρθα στην πανέμορφη Κυπαρισσία και στη Μεσσηνία για να μιλήσω σε μια εκδήλωση της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ως Υπουργός Εσωτερικών οφείλω οπουδήποτε πηγαίνω πρώτα απ' όλα να έχω επαφή και επικοινωνία με τον άνθρωπο που εκπροσωπεί όλους τους πολίτες ενός Δήμου και μιας περιοχής, όπως είσαστε εσείς ως ο πρώτος πολίτης αυτού του τόπου, ως Δήμαρχος του Δήμου Τριφυλίας. Είχαμε πράγματι μια συζήτηση, μπορεί να μην κράτησε πολλή ώρα, αλλά νομίζω ήταν πάρα πολύ ουσιαστική. Τα νέα που έχουμε από την πλευρά της κυβέρνησης με τη συνδρομή και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας του νομού Μεσσηνίας είναι θετικά. Υπάρχουν θετικές εξελίξεις από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και της Περιφέρειας που αφορούν το ζήτημα του δρόμου που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εδώ για να συνδεθούμε με την κεντρική οδό και να ανοίξει ο δρόμος για τις ασφαλείς μετακινήσεις και την ανάπτυξη του τόπου σας. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες, το επόμενο διάστημα, το αρμόδιο Υπουργείο και η Περιφέρεια θα κάνουν τις σχετικές ανακοινώσεις. Και επίσης υπάρχει μια σημαντική πρωτοβουλία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου, την πρωτοβουλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να επαναξεταστεί το σχετικό διάταγμα που εμποδίζει τη δόμηση στην παραλιακή σας ζώνη. Νομίζω ότι είναι ένα μείζον θέμα για τους πολίτες και για την ανάπτυξη περιοχής. Τίθεται υπό επανεξέταση και ελπίζω ότι θα έχουμε και εκεί θετικά νέα. Και τέλος, είναι ξεκάθαρη η δέσμευσή μου ο Δήμος σας να ενταχθεί με σημαντικά έργα δράσης και παρεμβάσεις που από κοινού θα συζητήσουμε και θα συμφωνήσουμε στο νέο πρόγραμμα, στο νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα έργων του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο θα ανακοινωθεί στην Αθήνα μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Πρόκειται για ένα έργο που θα αφορά ολόκληρη τη χώρα και τους 330 Δήμους και τις 13 περιφέρειες της χώρας. Θα είμαι στην ευχάριστη θέση να κάνω ανακοινώσεις κατά πάσα πιθανότητα μεθαύριο. Λύσαμε το ζήτημα της υποχρηματοδότησης που μας είχε αφήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Κοιτάξαμε μπροστά, δώσαμε μάχες, σταθήκαμε όρθιοι και έχουμε εξασφαλίσει μια πολύ σημαντική χρηματοδότηση για όλους τους Δήμους, για έργα που θα φέρουν μια αναπτυξιακή πνοή σε ολόκληρη τη χώρα. Και πάλι σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, για τη συνεργασία μας, για τη φιλοξενία και ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα μπορέσω να γυρίσω πίσω στην Μεσσηνία και στο δικό σας τόπο πολύ περισσότερο χρόνο. Έστω τουλάχιστον να χαρώ λίγο παραπάνω το πανέμορφο τοπίο σας.